έλαβαν τις θύρες του ΠΑΟΚ μέσω διορισμού από το πρωτοδικείο σε μια ιστορική αλλά και βέβαια πολύ κρίσιμη στιγμή για τον μέλλον του Δικεβάλου, διαθέτοντας 3 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν τα οικονομικά προβλήματα, ώστε να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει το πιστοποιητικό συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα. Στις καθοριστικές εκείνες μέρες, σημαντική ήταν η προσφορά των φιλάδρων αλλά και του Άγγελου Αναστασιάδη, που κράτησε την ηρεμία στην ομάδα και σήμερα την οδηγεί όσο ψηλότερα μπορεί. Βέβαια, αρκετοί ήταν και οι παίκτες που έφυγαν εγκαταλείποντας το σκάφος με το δέλεαρ των οικονομικών προσφορών από ομάδες του κέντρου. Εξαιρετική ήταν η περίπτωση του Γιαννάκη Οκά, που στην κυριολεξία τον άρπαξαν από την οικογένεια του Δικεφάλου, θυμίζοντάς μας την περίπτωση Κούδα. Πέρα και έξω από τα σοβαρά προβλήματα ειδικούς επιτροπής στην αρχή, με τον Γιάννη Γούμενο και σήμερα με τον Βασίλη Παγώνη, κατάφερε να δώσει σημαντικές λύσεις, βοηθώντας την ομάδα να βρίσκεται σήμερα στις πρώτες θέσεις και επιπλέον να πετύχει το απόλυτο, να αγοράσει το πακέτο των μετοχών από τον Γιώργο Παδατούδη. Σημαντική ήταν και η προσφορά του Υπουργού Πολιτισμού Ευάγγελου Βενιζέλου, που βοήθησε σε κρίσιμες στιγμές τον Ιστορικό Σύλλογο. Η νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ ήρθε μετά από μαραθώνια συνάντηση που είχε ο Γιώργος Παδατούδης με τους Γιάννη Γούμενο, Βασίλη Παγώνη και τους νομικούς συμβούλους. Η χαρμόσυνη είδηση έφτασε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, οι δύο πλευρές δήλωσαν στους δημοσιογράφους. Είχαμε πει στο λαό του ΠΑΟΚ ότι θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το μετοχικό κομμάτι, το μετοχικό κομμάτι, το διοικητικό κομμάτι, πράγμα το οποίο καταφέραμε. Άρα λοιπόν ένα κεφάλαιο έκλεισε και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο το οποίο ανοίγει, και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι από εδώ και πέρα, είναι ηρεμία και δεύτερον εξυγίανση. Να ηρεμήσουμε το σύστημα για όλα αυτά τα οποία ακουγόντουσαν όλο το τελευταίο διάστημα όσον αφορά για τη λύση του μετοχικού, και δεύτερον η εξυγίανση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μια ανώνυμη εταιρεία, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πάει να είναι μια ανώνυμη εταιρεία, για να προχωρήσει μπροστά και να μεγαλουργήσει, πρέπει να έχει καθαρά στοιχεία και να είναι γερός οικονομικά. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να το εξηγιάνουμε. Εμείς προχωράμε σιγά σιγά τα βήματά μας. Θέλουμε ο ΠΑΟΚ να γίνει μεγάλος. Θα μιλήσουμε και με τον προπονητή μετά τον αυριανό παιχνίδι, τις επόμενες μέρες που υπάρχει και μια άδεια ολιγοήμερη, για να βάλουμε στόχους και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή τίποτα για αυτό το κομμάτι, διότι με τον προπονητή βέβαια έχουν κάνει κάποιες κουβέντες, αλλά τώρα θα καθίσουμε να κάνουμε κουβέντες από ένα άλλο καθεστώς, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε από σήμερα και πέρα, είμαστε μεγαλομέτρες του ΠΑΟ, να δούμε και τις ανάγκες της ομάδας και πάση περιπτώσει να ακούσουμε και τις εισηγήσεις του προπονητή. Θα ήθελα να πω εδώ, πρώτα απ' όλα από μένα προσωπικά και πιστεύω και από τον Βασίλη τον Παγώνη και από και εκ μέρους της ΠΑΟΚ, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό του Πολιτισμού, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η συμφωνία και βοηθάει τον ΠΑΟΚ και από τότε που είμαστε εμείς διοίκηση. Και γενικά πιστεύω ότι όλη η προσπάθεια η οποία καταβάλει εξηγαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πληροφορήθηκα ότι συνετελέστη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Νομίζω ότι η επιρροή που ασκεί ο νόμος για τον επαγγελματικό αθλητισμό είναι καταλυτική. Όμως, ως υπουργός θα τοποθετηθώ αφού η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ελέγξει όλα τα σχετικά έγγραφα. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι όλες οι διοικήσεις των ομάδων θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση της πολιτείας, εφόσον σέβονται τον νόμο και ενδιαφέρονται για μια άλλη αντίληψη στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ακολουθούν μια άλλη αντίληψη στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Εφόσον λοιπόν αυτά συντρέχουν στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, τότε πράγματι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη. Έκλεισε το μετοχικό θέμα του ΠΑΟΚ. Πήραμε μαζί με τον Γιάννη Γούμενο το 51% του ΠΑΟΚ. Κάθε ενέργεια δική μου και του συνεργάτη μου ήταν για το καλό του λαού του ΠΑΟΚ. Μόνο για αυτό τα παιχνίδια καλή ώρα. Ολοκληρώσαμε πράγματι σήμερα την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου το 51% στον κύριο Παγώνη, στον κύριο Γούμενο. Μια μεταβίβαση η οποία έγινε με γνώμονα το συμφέρον της ομάδος, το συμφέρον του ΠΑΟΚ. Θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, τους παίκτες,
τους προπονητές, τις προπονητικές ομάδες, τον κόσμο του ΠΑΟΚ που συμπαραστάθηκε πραγματικά όλα τα χρόνια αυτά. Μην κρίνουμε αυτή τη στιγμή μόνο τα λάθη, να βλέπουμε και τις επιτυχίες που είχαμε όλα τα χρόνια αυτά. Πράγματι ο ΠΑΟΚ ανέβηκε πολύ ψηλότερα από εκεί που ήταν όλα τα χρόνια αυτά. Είχαμε τον ΠΑΟΚ, ένα ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστεί όλα τα χρόνια. Είχαμε τις δύο μεγάλες επιτυχίες, την κατάκτηση των δύο κυπέλων. Θα έπρεπε να είχαμε και άλλες επιτυχίες. Το προσπαθήσαμε. Νομίζω όμως ότι η συνέχεια της Κιτάλης δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις για να πάει ακόμα την ομάδα πιο ψηλά. Αυτά έγιναν το βράδυ του Σαββάτου. Την επόμενη μέρα της μεταβίβασης των μετοχών στον ΠΑΟΚ ξημέρωνε με ένα ντέρμπι. Το κλασικό ντέρμπι της